Τελικός κυπέλου γυναικών Απόλλων Ladies Λευκοθέα Σέντρα στις 7. Πάμε να δούμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων ξεκινώντας από την ομάδα του κύριου Μαθαίου. Μαθαίου στο τέρμα, Λαμπόντα, Σουπρί, Παναγιώτου, Σάβα, Ντάντα, Γιάννου, Ομπόν, Γεωργίου, Φρίτα και Ανώκη επιλογές. Μίλα, Χάρτη, Μανίσια, Τσιαπών και Φωτίου, παίχτρες που είναι στον πάγκο. Στο 4-2-3-1 της Απόλλων Ladies, Μαθαίου στο τέρμα, Λαμπόντα και ο Μπόγκ στα στόπερ. Δεξιά θα κινείται Γεωργίου, αριστερά η Σουρπρίζ. Σάβα και Γιάννου στον χώρο της μεσαίας γραμμής, λίγο πιο μπροστά σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο η Ντάντας. Ανώκη και Παναγιώτου στα δύο άκρα και η Φρίτα στην κορυφή. Λευκοθέα Λατσιόν διεκδικεί το δεύτερο της κύπελλο. Ο κύριος Στέγιος Τσακλής. Ξεκινάμε τη Ζαχαρίου, Σακαλή, Μιχαήλ, Χαραλάμπου, Σκερή, Ειρήνη, Μιχαήλ, Κόξ, Γεωργίου, Κώστα, Παναγιώτου και Έλενη Παναγιώτου. Και από εκεί πέρα του Μάζου Μακρύ, Πολυδόρου, Παπαπαύλου, Βασιλείου, Παναγιώτου, Κωνσταντίνου, Χριστοδούλου, Γιάννη και Παπα-Νικολάου επιλογές στον πάγκο. Επίσης με 4-2-3-1 περιμένουμε να δούμε την Λευκοθέα. Η Ζαχαρίου θα είναι στο τέρμα, Γεωργίου και Κόξ στα στόπερ. Δεξιά θα κινείται η Κώστα, αριστερά η Σακαλή, Άντρια Μιχαήλ και Πκερή στον χώρο της μεσαίας γραμμής, λίγο πιο μπροστά η Χαραλάμπους. Ελένη Παναγιώτου και Ειρήνη Μιχαήλ στα δύο άκρα της επίθεσης, Μαρινέλα Παναγιώτου στην κορυφή. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την είσοδο των δύο ομάδων, οι οποίες θα διεκδικήσουν, εδώ είναι το πλάνο, το 21ο τρόπαιο της διοργάνωσης. Η Λευκοθέα στην πρώτη φάση του κυπέλλου απέκλεισε την Ομόνια. Στα ημιτελικά επικράτησε του Άρη στην παράταση, στον επαναληπτικό που έγινε στα Λατσιά πριν από μερικές ημέρες. Από την άλλη ομάδα των Ladies κέρδισε την Λακατάμια FC σε δύο αγώνες και ακολούθησε στην ΑΕΣ Χρυσομιγιά για να προκριθεί στον τελικό. Ακούσαμε για τον εθνικό ύμνο. Εδώ και οι διαιτητές της αναμέτρησης. Η αρχηγός της ομάδας των Ladies, Φρίτα. Και η Χαρά Χαραλάμπους από πλευρά τη Λευκοθέα. Οι ομάδες πάνε για την καθιερωμένη φωτογραφία λίγο πριν την έναρξη του τελικού. Θυμίζω κάτω στον αγωνιστικό χώρο δύο συνάδελφοι, ο Πέτρος Πετρή και η Μαρίνα Αργυρού. Ο Πέτρος θα βρίσκεται κοντά στον πάγκο της Λευκοθέας και η Μαρίνα δίπλα από τον πάγκο του κύριου Μαθαίου για τις Ladies. Καλησπέρα Πέτρο. Καλησπέρα Ανδρέα, ξανά από τον αγωνιστικό χώρο για τους φίλους τρεθιάδες της Cita Vision. Σε αυτά που ανέφερες θα πρόσθετα και έτσι κάποια
στατιστικά όσο αφορά τις σκόρερ όπου βρίσκονται στραμμένα τα βλέμματα αρκετών σήμερα και δεν είναι άλλες από την Κριστίνα Φρίτα φυσικά για την ομάδα των Απόλλων Ελέητης, η οποία στο θεσμό του κυπέλου έχει 8 γκολ και ακολουθεί δεύτερη η Ειρήνη Μιχαήλ, επίσης κορυφαία ποδοσφαιρίστρια για την Λευκοθέα Λατσόνη, η οποία έχει πετύχει στο κύπελο συνολικά 4 γκολ και από εκεί και πέρα ακολουθεί με 3 τέρματα η Μαριλένα Γεωργίου των Λέιτης, η Χαρά η Χαραλάμπους της Λευκοθέας Λατσών με 2 γκολ, όσα πέτυχε και η Νάλου Κέγκε και η Μαρινέλα Παναγιώτου επίσης της Λευκοθέας Λατσών, η οποία πέτυχε 2 γκολ. Είναι έτσι κάποιοι αριθμοί οι οποίοι νομίζω για τις ποδοσφαιρίστριες δίνουν ένα επιπλέον κίνητρο και ιδιαίτερα σε τελικούς όπως είναι αυτός σήμερα, νομίζω όλες οι ποδοσφαιρίστριες θα ήθελα να πετύχουν κάποιο γκολ και να γράψουν το όνομά τους στην ιστορία. Μυροφόρα του Μάζου διαιτητής της αναμέτρησης με βοηθούς της Γαλάτια Κοντάκη και Μαρία Κόλου, τέταρτη είναι η Ιωάννα Λαϊότου. Καλησπέριζω και την Μαρίνα Αργυρού δίπλα στον πάγκο των Ladies. Γεια σου Μαρίνα. Σε χαιρετώ Ανδρέα και εσένα και τον Πέτρο και τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Εντάξει, ακούσαμε και νωρίτερα από τον Ανδρέα Μαραγκό ότι στόχος της ομάδας της Λέμεσου είναι η κατάκτηση άλλου ενός τροπαίου απέναντι σε μια ομάδα, Ανδρέα, που το είπες και εσύ νωρίτερα ότι είναι η μοναδική που της κέρδισε φέτος, αλλά έτσι και γενικότερα πολύ δύσκολα βρίσκουμε μια ομάδα που να κερδίζει τις Ladies. Άρα σίγουρα μόνο εύκολο δεν θα είναι το παιχνίδι. Για την πολύ πρωταθλήτρια και πολύ κυπελούχο στο γυναικείο ποδόσφαιρο της Κύπρου. Πολύ σωστά. Εδώ και ο Ανδρέας Μαξέου, ο προπονητής της ομάδας των Ladies. Πάμε ξανά κάτω στη Μαρινά. Έλα, Μαρινά. Απλώς έτσι αξίζει να αναφέρουμε το γεγονός ότι η Ειρήνη Μιχαήλ της Λευκοθέας είναι η ποδοσφαιρίστρια που ψηφίστηκε και MVP του περσινού πρωταθλήματος στα βραβεία αρίστων της ΕΑΚ. Που και αυτό έχει έτσι τη δική του σημασία. Βεβαίως, είναι νομίζω από τις παίκτριες που ξεχωρίζουν από την Λευκοθέα και ήταν αυτή ουσιαστικά που έδωσε το ένασμα για την πρόκριση στον τελικό, η Ειρήνη Μιχαήλ. Στον επαναληπτικό ημιτελικό με τον Άρη όταν σκοράρει 2 γκολ. Το παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε. Καλή επιτυχία στις δύο ομάδες. Εδώ είναι η Ειρήνη Μιχαήλ. Στην κατοχή της μπάλας θα την χάσει. Σακαλή. Ο Πόγκ έχει κατοχή της μπάλας, στέλνει στην Παναγιώτου. Και το πλάγιο για την Λευκοθέα. Και την Χαρίκλια Κώστα να είναι έτοιμη να το εκτελέσει. Κερί, κατέβασε για την Κώστα, έγινε το λάθος. Ντάντας γύρισε πίσω στην Φιλίππα την Σάβα. Και η Γεωργίου στην Λαμπότα και από εκεί στην Ματθαίου. Ο Πόγκ, Λάποντα, ίδιο στόπερ της τυπικά γηπεδούχου ομάδας αλλάζουν την μπάλα στην προσπάθεια τους να οργανώσουν μια επιθετική προσπάθεια. Ανέβηκε η Ανδρέα Μιχαήλ να βάλει λίγη πίεση και η Παναγιώτου στην συνέχεια. Η Σακαλή θα κλέψει με φάουλ. Με την Λαμπότα να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Ντάντας, αναμένουμε να δούμε, περνά συνεχώς η μπάλα από τα πόδια της Ντάντας, η οποία είναι λίγο πιο μπροστά από τα δύο αμυντικά χαφ της Απόλλων Ladies, την Σάβα και την Γιάννου και λίγο πιο πίσω από την Φρίντα, ένα πιο οργανωτικό ρολό.
κυκλοφορούν, λέει, στην μπάλα με την Λαμπόντα. Επέλεξε την Ανόκιε, η οποία κράτησε. Όμως κυνήγησε στην φάση η Σακαλή. Πάει πλάγια, περιμένοντας να βρει ελεύθερη συμπαίκτρια. Έκανε κίνηση Χαρά Χαραλάμπους. Η Οπόγκ παραχώρησε πλάγιο και έδωσε την ευκαιρία στις συμπαίκτριές της να επιστρέψουν πίσω στην άμυνα. Σαβά. Πέρασε μπάλα για την Φρίτα που είναι μόνη. Εκεί ξένια Γεωργίου. Η Φρίτα έκανε το σούτ. Ελέγχει η Ζαχαρίου, η οποία είχε βγει ελαφρώς από την εστία της. Αυτό είδε η αρχηγός της Απόλλων Ladies. Έκανε το σούτ. Με πίσω βήματα η Γαλήνη Ζαχαρίου δεν είχε κανένα πρόβλημα. Όμως έγινε το λάθος. Και η Ανόκη κατέβασε την μπάλα. Περιμένει την Γεωργίου να ανέβει. Επέλεξε την Φρίτα με κάθε τυπάσα, η οποία πέρασε και έφτασε στην Ζαχαρίου και πάλι. Σάβα. Πάσανε για την Φρίντα. Η Κόξ παραχώρησε το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι, στο πέμπτο λεπτό. Για την ομάδα της Απόλλων Ladies. Κόρνερ το οποίο πάει να εκτελέσει η Μαρία Παναγιώτου. Τώρα θα κάνει την σέντρα. Μπάλα είναι out. Κατοχή για την Λευκοθέα. Βλέπετε πόσο ψηλά μένουν οι παίκτριες του κυρίου Ματθαίου για να γίνει αυτό που έγινε, να κλέψουν την μπάλα σε εκείνο το σημείο. Δεν έφερε κάτι όμως. Σε μια Γεωργίου βρήκε ωραία την, λένε, την Παναγιώτου. Πάσα για την άλλη Παναγιώτου, υπάρχει offside στην φάση. Την πάσα της Μαρινέλλας Παναγιώτου στην Ειρήνη Μιχαήλ. Εδώ είναι. Και μπροστά η Ειρήνη Μιχαήλ. Η οποία στην φάση νωρίτερα βρέθηκε δεξιά. Γενικά είναι μια παίκτρια που αλλάζει συνεχώς πλευρές και έχει και πολύ καλό πόδι, μπορεί να εκτελέσει εκτός περιοχής. Το έκανε στο παιχνίδι για το οποίο μιλούσαμε νωρίτερα, κόντρα στον Άρη για τα ημιτελικά. Σακαλή και Χαρά Χαραλάμπους, η κόντρα που έβαλε η Ανόκη. Μπάλα πάει πίσω, όμως είναι κάτω ο Ειρήνη Μιχαήλ. Πρόβλημα τραυματισμού. Και έχουμε διακόπη στο παιχνίδι. Νομίζω θα σηκωθεί. Στο γόνατο φαίνεται να είναι το πρόβλημα. Για να δούμε εδώ την σύγκρουση, αν την βρήκε η Λαμπόντα. Η οποία έδιωξε την μπάλα και στην συνέχεια βρήκε την Μιχαήλ στο πόδι. Είναι εντάξει πάντως. Η Μιχαήλ στο 7 και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με ελεύθερο διαιτητή. Λαμποντά. Για την σουρπρίζ. Η πάσα είναι για την Φρίτα, πέρασε γιατί δεν έκανε κοντρόλ η ξένια Γεωργίου. Υπάρχει offside όμως στην φάση. Βλέπουμε την Φρίτα να κάνει τις κινήσεις πίσω από την πλάτη της άμυνας. Εδώ είναι η φάση του offside. Πίσω από την πλάτη της άμυνας των στόπερ της Λευκοθέας.
συνέχεια την Παναγιώτου. Σήκωσε την μπάλα για την Ελένη την Παναγιώτου. Αυτή έκανε την σέντρα στην περιοχή. Κεφαγιά από Μάκρυνσης και Ανόκη ελέγχει. Έκλεψε η Σακαλή. Σήκωσε κεφάλι για να δει τι γίνεται στην περιοχή. Έκανε το γύρισμα και πήρε πλάγιο. Την κόντρα που έβαλε η Ανόκη. Το πλάγιο εκτελέστηκε χαραχαραλάμπους με την Φιλιππά την Σάβα. Πάει και η Μιχαήλ. Παλαμένει στην περιοχή των Ladies. Τώρα η απομάκρυνση από την Οπόγκ. Δείχνει να ελέγχει η Ξένια Γεωργή στον χώρο άμυνας της Λευκοθέας. Κάνει κίνηση και η Κώστα. Εκεί πάει μπάλα. Άντρια Μιχαήλ, ωραίο το 1-2 με την Κώστα. Κάθετα για την χαρά την Χαραλάμπους. Παραχώρησε πλάγιο η Οπόγκ. Ωραία ανάπτυξη εδώ από την Λευκοθέα, δεν έφτασε όμως η μπάλα στην Χαραλάμπους. Και το πλάγιο για την Λευκοθέα. Η κατοχή για την Apollon Ladies. Μια παίκτρια δέχτηκε την μπάλα στο πρόσωπο. Ξέρω αν είναι χαρά Χαραλάμπους, είναι εντάξει παντός. Αν είναι αυτή. Λαμπόντα. Είδε την κίνηση της Γεωργίου. Τρέχει και η Κόξ να καλύψει. Αυτό κάνει. Γεωργίου βάλει το πόδι όμως και μείνει μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Έρχεται η Ντάντας. Άνοιξε το κοντρόλ. Πλάγιο για την Λευκοθέα στο 10. Σακαλή εκτέλεσε το πλάγιο. Χαραλάμπος προσπάθησε να κατεβάσει. Πλάγιο για τις Ladies. Με την Μαρινέλα Γεωργίου να το εκτελεί. Την Μαρινέλα Παναγιώτου να κερδίζει την μπάλα και την Κέρι. Το φάουλ. Εκτελέστηκε το φόλο από την Κόξ με δύναμη προς την περιοχή. Κερί κάνει ωραία ενέργεια να αποφύγει την Σάβα και δεύτερη για την Ανόκη. Σακαλή έκανε το γύρισμα. Χαραλάμπους με πλάτη στο τέρμα. Ανάμεσα από δύο κινείται. Κρατά την μπάλα. Ψάχνει ελεύθερη συμπαίκτρια. Προσπάθησε για το 1-2 με την Ειρήνη Μιχαήλ. Φιλιππά Σάβα άνοιξε λίγο το κοντρόλ. Η μπάλα πάει στην Φρίτα. Και η Ντάντα θέλει να φτάσει το σπριν την Κόξ. Χωρίς επιτυχία η Ζαχαρίου ελέγχει. Ανόκιε. Σακαλή. Πάσα για την Χαραλάμπους. Δείχνει να ελέγχει ο Πόγκ, η οποία παραχωρεί πλάγιο. Στο 12 η αλήθεια είναι ότι δεν έχει δείξει μια ομάδα ότι έχει επιβάλει τον ρυθμό της. Ίσως να κρατά περισσότερη μπάλα η ομάδα των Ladies. Όμως και η Λευκοθέα με κάποιες βαθιές μπαγιές που γίνονται προς την περιοχή. Βλέπουμε την Χαραλάμπους σε κάποια σημεία να κινείται ως δεύτερο φορ δίπλα στην Παναγιώτου, δημιουργούν προβλήματα. Ειρήνη Μιχαήλ θα χάσει και η Ανόκη θα απομακρύνει. Η Κόξ δεν έκανε κοντρόλ. Τρέχει Φρίτα, πάει να βγει και δεν βγαίνει. Η Ζαχαρίου διόρθωσε το λάθος. Η Ξένια Γεωργίου και δίνει και χρόνο στις παίκτριες να επιστρέψουν. Φρίτα δεν εκτέλεσε με ταχύτητα το πλάγιο. Ανόκη. Πίσω στην Γεωργίου. Σαβά, Σακαλή, κόντρα, πλάγιο για την Λευκοθέα. Στο 13, πάμε λίγο κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Να ξεκινήσουμε από την Μάρινα Αργυρού, αν έχει κάτι
παρατηρήσει από τον πάγκο της Απόλλων Λέιτης, Λαμαρινά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και ιδιαίτερα ικανοποιημένος ο Ανδρέας Μαθαίου Ανδρέα, γιατί εντάξει, βλέπει ότι η ομάδα του δεν μπορεί ουσιαστικά έτσι να φτιάξει πολλές ευκαιρίες να σπάσει την άμυνα της Λευκοθέας και να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη. Και αυτό που, έτσι που ζητά είναι να συγκεντρωθούν λίγο στο παιχνίδι τους οι παίκτριες του και να επιβάλλουν το ρυθμό τους προκειμένου έτσι να φτιάξουν και τις προϋποθέσεις που θα φέρει κάποιον γκολ. Παναγιώτου και το πλάγιο για την Λευκοθέα. Πάμε και στον Πέτρο, δίπλα από τον πάγκο της Λευκοθέας. Ο Στέκιος Τσακλής, Ανδρέα, νομίζω είναι περισσότερο ικανοποιημένος από τον Ανδρέα Μαθαίου, για τον λόγο αυτό ακριβώς που ανέφερε και η Μαρίνα προηγουμένως. Έχει καταφέρει ουσιαστικά με τον τρόπο που αγωνίζεται η Λευκοθέα Λατσόν να καταφέρει να ουσιαστικά να δυσκολέψει την ομάδα των Λέιτης στο να φτιάξει αυτές τις ευκαιρίες, όπως μας έχει συνηθίσει άλλωστε στα πλήστα της παιχνίδια, και θέλει ουσιαστικά σιγά σιγά να ανεβαίνουν πιο ψηλά οι γραμμές του και να φτιάξουν και από την δική τους πλευρά κάποιες επιθετικές προσπάθειες και να απειλήσουν φυσικά την εστία της Μαρίας Μαθαίου, κάτι που μέχρι στιγμής φυσικά δεν το έχει καταφέρει, αλλά αυτό είναι το ζητούμενο για την ομάδα του Στέγιου Τσακλή. Το πλάγιο για τις Ladies, η Ανόγκη έχασε το control. Η Άντρια Μιχαήλ επίσης, η Φιλίππα Ζάβα θα απομακρύνει. Η πάσα της Φρίτα για να ελευθερώσει την Ντάντας και η κίνηση της Παναγιώτου. Με δύναμη άμυνα της Γεωργίου η μπάλα πάει στην Σουρπρίς. Διακόπτει το παιχνίδι η διαιτητής, γιατί νομίζω είναι στο κεφάλι το πρόβλημα. Αυτό δείχνει νομίζω η Χαρά Χαραλαμπούς. Εδώ είναι η φάση. Με την Παναγιώτου και την... Νομίζω είναι Ξενία Γεωργίου κάτω. Αυτή είναι η φίλη της Λευκοθέας. Πιο εύκολη πρόσβαση σε σχέση με τους φίλους της Apollo Ladies. Εδώ είναι η φάση με την Παναγιώτου και την Ξένια την Γεωργίου. Κράτησε το κεφάλι, ήταν κάτω στα πόδια το μαρκάρισμα. Ξέρω, τύπησε στην πτώση. Σε κάθε περίπτωση, σταμάτησε το παιχνίδι διαιτητής. Και οι δύο προπονητές είχαν την ευκαιρία να δώσουν τις δικές τους οδηγίες. Η αλήθεια είναι πως αυτό το τέμπο βολεύει περισσότερο την Λευκοθέα, η οποία για την ώρα τουλάχιστον δείχνει να δίνει περισσότερο σημασία στην αμυντική της λειτουργία σε σχέση με την Απόλλων Λέιτης, η οποία ανεβαίνει πιο ψηλά στον αγωνιστικό χώρο, ακόμα και τα στόπερ της, Λαμπόντα και ο Πόγκ, σε κάποιες στιγμές ήταν λίγο πιο κάτω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Έγινε η σέντρα στην περιοχή και φάγε από την Κόξ, κατέβασε η Παναγιώτου και Χαρά Χαραλάμπους δεν κατάφερε να βρει την Ελένη Παναγιώτου. Ο Πον και Λαμπόντα. Φτιά μπαγιά για την Φρίδα και φαγιά από την Άντρια την Μιχαήλ. Υπάρχει φάουλ για την Λευκοθέα. Επέστρεψε η Ξενιά Γεωργίου. Η
και βαθιά μπαλιά καταλήγει out η κατοχή για τις ladies. Με την Chelsea Surprise να δίνει συνέχεια και την Φρίτα να μην μπορεί να πιάσει την κεφαγιά, να κερδίζει όμως το πλάγιο λίγο πιο κάτω. Στο 18ο λεπτό δεν έχουμε καταγράψει καλή στιγμή στον τελικό του κυπέλλου. Προσπαθούν οι ladies να επιβάλλουν τον ρυθμό τους. Όμως αυτό δεν αρκεί, δεν βρίσκουν τους χώρους. Επιλέγουν βαθιές μπαγιές στην Φρίτα που έχει τώρα την μπάλα στην κατοχή της και κάνει ωραίες τρίπλες για να κάνει και το σιού της Ζαχαρίου. Αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία του τελικού λίγο μετά την κουβέντα μας. Εδώ είναι πως απέφυγε την Cox σε δύο χρόνους και εκτέλεσε με το δεξί για την Ζαχαρίου, η οποία έδιωξε σε κόρνερ. Απειλή η Apollo Ladies στο 18. Το κόρνερ εκτελέστηκε στο πίσω δοκάρι και φαγιά που έγινε από την Οπόγκ που έχει τώρα την κατοχή, έκανε το γύρισμα. Σακαλή θα διώξει όπως η Τάντα θα γυρίσει και η Ζαχαρίου θα καθαρίσει την φάση. Σαββά. Η Πκερή έβαλε το πόδι. Χαραχαραλάμπους περιμένει κίνηση. Είναι δυνατή η πάσα για την Ειρήνη την Μιχαήλ. Νομίζω σφίριξε και φάουλ υπέρ της Λευκοθέας η κυρία του Μάζου. Πράγματι στην Ελένη Παναγιώτου. Χαραλάμπου στην εκτέλεση, αρκετός κόσμος στο όριο της περιοχής της Ματθαίου. Έγινε το γέμισμα. Προς τα πίσω η μπάλα Ματθαίου με τις γροθιές θα απομακρύνει, θα πάρει και φάουλ. Πάμε για την συνέχεια. Παναγιώτου. Έστειλε την πάσα, εκεί που είναι μόνο Λαμποντά. Αντρία Μιχαήλ και Ειρήνη Μιχαήλ θέλουν να βάλουν πίεση στην Γεωργίου. Αυτή βρίσκει τον τρόπο να στείλει την πάρα στην Ανόκη που απέφυγε την Σακαλή. Προσπάθει να το κάνει και για δεύτερη φορά. Μπάλα είναι εκτός. Πλάγιο για την Λευκοθέα, διαμαρτυρίες της Ανόκη. Εδώ είναι η φάση που διαμαρτυρήθηκε η Ανόγκη. Για χέρι είναι η παράβαση της Ανόγκη. Όταν έπιασε κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Κεφαγιά της Ανόγκη προς τα πίσω. Νέο πλάγιο για την Λευκοθέα. Εκτελέστη για την Ειρήνη Μιχαήλ πρώτη στην μπάλα. Ο Πόγκη την κίνηση της Φρίτα που έχει πολύ χώρο και ευκαιρία. Πάει στην περιοχή, απέφυγε την Ζαχαρίου, έκανε και το πλασέ και στείλε την μπάλα στα δίκτυα. 1-0 η Apollo Ladies στο 22. Εκμεταλλεύτηκε το τεράστιο κενό στον χώρο άμυνας της Λευκοθέας. Η Φρίτα είπαμε νωρίτερα ότι κάνει συνεχώς κινήσεις ανάμεσα στα στόπερ της Λευκοθέας. Αυτό έγινε και σε μια φάση που η κατοχή ήταν για την Λευκοθέα. Η Apollo Ladies ανοίγει το σκορ με την Φρίτα. Εδώ είναι η φάση της πάσας της Οπόγκ στην Φρίτα. Πιο γρήγορη από την Ξένια την Γεωργίου, πέρασε και από την Ζαχαρίου.
και με το αριστερό εκτέλεσε για το Apollon Ladies, Λεύκο Θεά 1-0. Πάρα πολύ ωραίο τελείωμα από την Φρίτα, όπως βεβαίως και η ενέργειά της να αποφύγει την Ζαχαρίου. Και νομίζω, Πέτρο, ότι αυτό που έγινε στην άμυνα της Λευκοθέας δεν θα άρεσε καθόλου στον προπονητή της. Έρχομαι κοντά σου. Ακριβώς, Ανδρέα, εφανώς απογοητευμένος είναι ο Στέγιος Τσακλής με τον γκολ που δέχτηκε η ομάδα του, καθώς αυτό ακριβώς ήθελε να αποφύγει από τα αρχικά στάδια του αγώνα, δηλαδή να δώσει χώρους στην αντίπαλη ομάδα. Και να δούμε, την φάση με συγχωρείς με την Φρίτα, που προσπάθησε να αλλάξει με την Φιλίπα την Σάβα. Η Χαραλάμπους δεν βρήκε την Παναγιώτου, μπορείς να ολοκληρώσεις. Ναι, ουσιαστικά αυτό ήθελε να αποφύγει, δηλαδή να υπάρξουν αυτοί οι ελεύθεροι χώροι, κάτι που εκμεταλλεύτηκε η ομάδα των Ladies σε μια φάση όπου ήταν πιο μπροστά στον αγωνιστικό χώρο, πιο ψηλά η ομάδα της Λευκοθεάς Λατσόν. Από την άλλη, Μαρίνα, το κάνει μία, το κάνει δύο Εφρίτα ανάμεσα στα στόπερ. Την τρίτη κατάφερε και σκοράρε. Ναι, και έγινε να μην της δώσεις και χώρο να προβεί κάποια παίκτρια άλλη σε λάθος, θα το πληρώσει. Είναι λογικό. Μιλάμε για μία από τις κορυφαίες παίκτριες που πέρασαν από το ποδόσφαιρο εδώ στην Κύπρο. Και εντάξει, λέει της παίρνουν αυτό που ήθελαν ουσιαστικά, Ανδρέα, το προβάδισμα. Και στόχος τώρα είναι να ελέγξουν το παιχνίδι πλήρως και να πετύχουν και ένα δεύτερο γκολ για να νιώσουν ακόμη πιο άνετες. Αν και δεν είχε φάνει ιδιαίτερα η ομάδα του Μαθαίου, έτσι όπως μας έχει συνηθίσει τουλάχιστον, εν τούτης είδαμε ότι μια ευκαιρία χρειάζονται οι Ladies για να βρουν δικτύα. Συμφωνώ μαζί σου και αυτό θεωρώ ότι έγινε διότι η Λευκοθέα προσπάθησε να κρατήσει σε χαμηλό τέμπο τον τελικό. Σε 20 μέτρα της. Ακριβώς. Σε 20 λεπτά αυτό βλέπαμε. Και τώρα η προσπάθεια της Apollon Ladies είναι να παίξει με περισσότερη ταχύτητα. Αυτή είναι η δύναμη αυτής της ομάδας. Σε συνδυασμό με την ποιότητα μπορεί να καθαρίσει ένα παιχνίδι. 9 γκολ η Φρίτα, όπως με ενημερώνει ο συνάδελφος ο Πέτρος. Αναμένουμε να δούμε και την αντίδραση της Λευκοθέας. Είναι και αυτή μια ποιοτική ομάδα που έδειξε μέσα στην σεζόν πως μπορεί να αντιδράσει και πόσο μάλλον σε ένα τελικό. Ένα πλάγιο κερδισμένο για την ομάδα των Λατσιών. Με την Κώστα στην εκτέλεση. Έχει και πάλι την κατοχή, το πλάγιο τώρα για τις Ladies. Η σουρπρίζ θα δώσει συνέχεια στο 26ο λεπτό. Γεωργίου, την Ειρήνη Μιχαήλ βρήκε, Φιλίππα Ισάβα θα απομακρύνει και η Γιάννου θα διώξει. Παραμένει λίγο ψηλά. Ανόκιε, ωραία για την Ντάντας, η Πκερή με την προβολή και η Σακαλή. Θέλει να βρει την Χαραλάμπους και φαγιά της ο Πόγκ, επιμένει χαρά η Χαραλάμπους και κάνει ωραία πάσα για την Παναγιώτου εντός περιοχής. Η σέντρα της δεν πέρασε και η Παναγιώτου της Apollon Ladies απομάκρυνε. Βρήκε και πάλι την Φρίτα που είναι κάπως πλάγια. Επιστρέφουν οι παίκτριες της Λευκοθέας. Το γύρισμα είναι εκπληκτικό για την Ανόκιε. Θέλει να μπει αυτή στην περιοχή. Ψάχνει τον χώρο για να εκτελέσει. Δεν τον βρίσκει. Και η Γεωργίου εκεί κοντά στο κόρνερ. Πέρασε ωραία από την Μιχαήλ, έκανε την σέντρα με το αριστερό, πήρε κόρνερ από την απομάκρυνση της Cox. Τρία μηδέν τα κόρνερ.
Ντάντας έκανε την σέντρα της Ζαχαρίου με τον αχέρι, θα διώξει και φαγιά που έγινε, δεν πέρασε από την Οπόγκ. Τώρα θα βγει μπάλα από τον χώρο άμυνας της Λευκοθέας. Παναγιώτου περίμενε την Κώστα να ανέβει, συνεργασία δεν βγήκε, ούτε ο ευνηδιασμός. Κωστά. Σουρπρίζ πήγε να διώξει. Σάβα. Ανόκιε. Πέρασε ωραία η Μαριλένα Γεωργίου και η Ανόκιε ελέγχει. Είναι δύο παίκτριες της Λευκοθέας κάτω. Η κυρία Τουμάζου δείχνει το κεφάλι και υπάρχει διακοπή. Εδώ είναι η φάση με την Παναγιώτου και τη Σακαλή. Συγκρούστηκαν κεφάλι με κεφάλι. Και έχουμε νέα διακοπή. Στο 29 έχουμε φτάσει. Η Απόλλων Ladies μπροστά στο σκορ από τον γκολ της Φρίτας στο 22ο λεπτό. Στον τελικό του κυπέλλου. Εδώ είναι το γκολ με την μακρινή πάσα της Οπόγκ και την κίνηση της Φρίτα. Διέφυγε στην πλάτη της άμυνας, μπήκε στην περιοχή, πέρασε και την Ζαχαρίου και εκτελέσε για το 1-0. Πάμε καλώς στον Πέτρο που ζήτησε τον λόγο. Έλα, Πέτρο. Πήρε την ευκαιρία για κάποιες οδηγίες ο Στέγιος Τσακλής, μάλιστα έκανε κάποιες παρατηρήσεις στην ξένια την Γεωργίου. Ουσιαστικά αυτό που ζητά συνεχώς ο προπονητής της Λευκοθέας είναι να ανεβαίνουν πιο ψηλά στον αγωνιστικό χώρο οι ποδοσφαιριστριές του. Θέλει αυτή την αντίδραση στο παιχνίδι, μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει, ωστόσο νομίζω όσο περνάει ο χρόνος είναι αναγκασμένη η ομάδα της Λευκοθέας να ρισκάρει λίγο περισσότερο. Μπαγιά της Σάβα, έγινε ένα κοντρόλ και η μπάλα πέρασε έξω από την Παναγιώτου. Καλή στιγμή για την ομάδα των Ladies. Εδώ είναι η Μαρία Παναγιώτου. Κάνει αυτές τις κινήσεις από την θέση που βρίσκεται να μπαίνει διαγώνια στην περιοχή και να αποτελεί κατά κάποιον τρόπο μια δεύτερη φορ δίπλα από την Φρίτα. Σε αυτή την φάση τα χάλασε στο κοντρόλ. Η Σακαλή και η Μαρινέλα Παναγιώτου επέστρεψαν στο μεταξύ στον αγωνιστικό χώρο. Απόλλων Ladies κερδίζει ένα πλάγιο με την Γεωργίου. Παναγιώτου έχει έρθει στο αριστερό άκρο της επίθεσης για την Λευκοθέα. Πήγε δεξιά η Ειρήνη Μιχαήλ. Η Οπόγκ ελέγχει στον χώρο άμυνας για τις Ladies. Και η Σουρπρίζ. Πίσω στην Ματθαίου. Λάμποντα. Ο Πόγκ. Σάβα για την Γεωργίου. Ωραία πάσα για την Γιάννου. Ακόμα καλύτερη αυτή για την Ανόκιε. Έγινε το γύρισμα. Ξένια Γεωργίου, πρώτη Ζαχαρίου και αυτοστοιχίζει, Ανόκια κερδίζει και κάνει και το σιούτ. Μπάλα έφυγε έξω, μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα των Ladies να κάνει το 2-0 με την Ανόκια. Και πρέπει να βρήκε στο δοκάρι μπάλα, γιατί έδειξε κατοχή για την Λευκοθέα. Εδώ είναι η φάση, όντως δοκάρι ήταν, μεγάλη ευκαιρία για την Απόλλων Ladies και βρήκε και η Ζαχαρίου την μπάλα και ακολούθως το δοκάρι. Απειλή με δεύτερο γκολ στον τελικό η Απόλλων Ladies. Σήκωσε ψηλά το πόδι Χαραλάμπους, ελεγχεί η Φιλίππα Ισάβα. Η πάσα είναι για την Φρίτα, παραχώρησε πλάγιο. Η Γεωργίου.
Λαμποντά. Ωραία ενέργεια από την Χαραλάμπος, είναι μόνη όμως. Κράτησε σωστά, περιμένει την Παναγιώτου, εκεί πάει πάσα. Η Γεωργίου ελέγχει πάρα πολύ ωραία, απελευθερώνεται κιόλας. Πάσα είναι για την Τάντας, έβαλε το πόδι Τσακαλή. Πάει να πάρει καλύτερο ρυθμό το παιχνίδι. Χαραλάμπους γύρισε πίσω. Θέλησε να βρει την Παναγιώτου, η πάσα δεν πέρασε. Η Σακαλή μένει ψηλά να βάλει πίεση. Η Τάντας απελευθερώνει για την Σάβα. Η πάσα δεν πάει στην Φρίντα. Ήταν εκεί η Κόξ. Άντρια Μιχαήλ. Άνοιξε το κοντρόλ. Τάντας. Γιάννου. Ανόκιε. Σηκώνει κεφάλι να δει την κίνηση της Φρίντα. Μπήκε στην περιοχή Ανόκιε. Πίεση από την Κόξ. Την βγάζει εκτός. Συνεχίζει όμως να είναι κάτοχος. Το γύρισμα κόντραρε. Μπάλα είναι πλάγιο για την Κυπεδούχο ομάδα. Στο 70% η κατοχή για τις ladies. 30% το ποσοστό για την Λευκοθέα. Γεωργίου. Χαραλάμπους πήρε μια κόντρα, Παναγιώτου, Σάβα, προστάτευσε την μπάλα και γύρισε ανάμεσα από 2 και 3. Συνεχίζει να είναι κάτω, κάνει πολύ καλό παιχνίδι, Φιλιππάη Σάβα, στα χαφ. Ο Πόγκ για την σουρπρίζ, ωραίο να τον αδειώ με την Παναγιώτου. Ξένια Γεωργίου ελέγχει και παραχωρεί πλάγιο στο 35. Πάντα μπροστά στο σκορ στον τελικό του κυπέλλου η Απόλλων Ladies με 1-0. Στο 22ο λεπτό η Φρίτα είναι αυτή που σκόραρε. Η Λευκοθέα προσπαθεί να βγάλει αντίδραση. Δεν έχει καταφέρει ωστόσο να φτιάξει τελική προσπάθεια στον στόχο. Είναι καλά κλεισμένη η Ειρήνη Μιχαήλ, πότε από δεξιά και πότε αριστερά, δεν έχει καταφέρει να γίνει απειλητική. Η Μαρινέλα Παναγιώτου προσπαθεί να βάλει πίεση στα στόπερ των ladies, όμως αυτές απελευθερώνονται σχετικά εύκολα και γίνεται και αυτή στο έργο δύσκολο. Από την άλλη, οι ladies έχουν ανεβάσει την απόδοσή τους μετά τον γκολ της Φρίτα και ελέγχουν πλήρως τον ρυθμό. Όλα αυτά 10 λεπτά περίπου πριν το τέλος του ημιχρόνου. Σακαλή στο πλάγιο, κεφαγιά έγινε από την Γεωργίου. Το κοντρόλ από την Τάντας, η Φιλίππα Ισαβά πίσω. Προσπάθησε η Ειρήνη Μιχαήλ να πιέσει την Οπόγκ. Η Ματθαίου μοιράζει στην σουρπρίζ, είναι κάτω η Ειρήνη Μιχαήλ. Λαμπόντα, η Οπόγκ της λέει να βγάλει την μπάλα εκτός και αυτό κάνει. Εδώ είναι η φάση, την πάτησε. Το δούμε και από εδώ. Ναι, υπάρχει πάτημα της Οπόγκ στην Μιχαήλ. Και η ευκαιρία νωρίτερα το δοκάρι της Ανόκιε. Άγγιξε νομίζω με τα ακροδάχτυλα της Ζαχαρίου και στην συνέχεια η μπάλα πάει στο δοκάρι, το οποίο είναι σύμμαχος της Λευκοθέα στην φάση αυτή. Η Ειρήνη Μιχαήλ σηκώνεται με την βοήθεια της Οπόγκ. Και θα έχουμε συνέχεια.
επέστρεψαν την κατοχή οι παίκτηρες της Λευκοθέας και πάει η ομάδα των Ladies να εκδηλώσει επιθετική προσπάθεια. Είναι λάθος Παναγιώτου. Πάσα δεν είναι καλή για την Χαραλάμπους. Λαμπόντα πίσω, μάλλον δίπλα στην Σουρπρίς. Ειρήνη Μίχαηλ ετοιμάζεται να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Γιάννου. Η Κόξ, αν και ήταν μόνη εκεί, προσπάθησε με μία να βρει την Χαραλάμπους. Θα μπορούσε να κάνει κοντρόλ. Λάποντα. Κεφαγιά της Παναγιώτου. Χαραλάμπους. Η πάσα για την Ειρήνη Μιχαήλ, που είναι γρήγορη, μπήκε στην περιοχή. Πάει κάπως να κλειστεί όμως εκεί. Η κατοχή παραμένει. Όχι, έχει βγει εκτός. Αυτό έδειξε η κυρία Τουμάζου. Και σάστησαν λίγο εκεί οι παίκτριες. Εδώ είναι η φάση με την Μιχαήλ. Νομίζω βγήκε ολοκληρή η μπαλά. Δεν υπάρχει γκολ βεβαίως για την Λευκοθέα. Η οποία πάντως σε αυτή την φάση έδειξε πως μπορεί να γίνει επικίνδυνη με την Μιχαήλ. Όταν πάρει σωστά την μπαλά. Και δεν ξέρω αν έχει οδηγία του κύριου Τσακλή Πέτρο να πάει η Ειρήνη Μιχαήλ στην κορυφή και η Μαρινέλα Παναγιώτου στο δεξί άκρο της επίθεσης. Γιατί ναι, όπως έτσι τοποθετούνται ναι, οι παίκτριες. Ναι, με το που εισήλθε εντός αγωνιστικού χώρου η Ειρήνη Μιχαήλ, αυτή ήταν η οδηγία που έλαβε από το στέγιο Τσακλή και γι' αυτό πήγε στην αιχμή του δόρατος. Η Ανόκη Εμεσή χωρίς πήρε την μπάλα και μπήκε στην περιοχή και έκανε το γύρισμα που πέρασε έξω. Προϋπόθεση δεν έγινε ευκαιρία για την Apollon Ladies. Δεν έκανε κοντρόλ η Εφθαλέα Σιακαλή, έδωσε το δικαίωμα στην Ανόκη να γίνει κάτοχος, να μπει στην περιοχή και να κάνει ένα δυνατό ωστόσο γύρισμα, το οποίο δεν έφερε κάτι για την ομάδα των Ladies. Έλα Πετρό να ολοκληρωθείς. Ναι, ουσιαστικά είναι αυτό που ζήτησε και από την Ειρήνη Μιχαήλ, ενώ την ίδια ώρα υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες για τη φάση που προηγήθηκε με τον γκολ που πέτυχε η Λευκοθέα. Λαμπόντα, απομάκρυνση από την Γεωργίου, ξένια Γεωργίου ελέγχει για την Λευκοθέα, η πάσα της δεν είναι καλή Γιάννου, διόρθωσε σε πρώτο χρόνο το λάθος η Γεωργίου, η ξένια. Παναγιώτου θα βγάλει την μπάλα εκτός γιατί αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Και η Σακαλή και η ξένια Γεωργίου έχουμε νέα διακοπή στο 41. Εδώ είναι πως χτύπησαν η ξένια Γεωργίου και η Σακαλή με την Γιάννου στην φάση. Με πλάγιο η συνέχεια στον τελικό. Η Γεωργίου επιστρέφει την μπάλα στην Λευκοθέα και η Σακαλή στην Ζαχαρίου. Ανόκιε. Πλάγιο για την Λευκοθέα. Κάτι που βλέπετε. Προκάλεσε διαμαρτυρίες από πλευράς της ομάδας των Ladies. Όντως. Ανάποδο ήταν το πλάγιο. Παναγιώτου κέρδισε με φάουλ. Και θα διώξει και την μπάλα. Λαμποντά. Πίσω στην Παναγιώτου. Η πάσα ήταν για την Ανόκη. Πρώτη Σακαλή. Κέρδισε και μια κόντρα. Θα χάσει από την Τάντας.
πλάγιο για τη Λευκοθέα. Στο 43 έχουμε φτάσει. Θα δούμε σε λίγο και τον... Με ενημέρωσε μόλις η Μαρίνα. 3 λεπτά είναι ο έξτρα χρόνος. Παναγιώτου. Έκανε το σιούτ και στείλε την μπάλα έξω. Τελική προσπάθεια για την ομάδα των Ladies στο 43 με την Παναγιώτου. Το σιούτ της οποίας πέρασε εκτός. Εδώ ο κύριος Ματθαίου, προπονητής της ομάδας των Ladies. Κεφαλιά της Ανόγκιε. Άντρια Μιχαήλ έκανε ωραία ενέργεια να απελευθερωθεί με φάουλ, σύμφωνα με την κυρία του Μαζού. Σε λίγο θα μπούμε στο έξτρα τρίλεπτο. Παναγιώτου θα εκτελέσει το φάουλ. Ζήτησε μπάλα η Σάβα, επέλεξε την Γεωργίου, ξανά η Παναγιώτου, κάνει ωραία ενέργεια. Πέφυγε την Μιχαήλ, η πάσα δεν πέρασε. Άντρια Μιχαήλ για την Ειρήνη Μιχαήλ. Και άνοιξε το κοντρόλ, το πλάγιο για την Απολλών Ladies. Λαμπόντα. Ντάντας. Κεφαλιά για την Φρίντα που έχει βγει εκτός περιοχής, έκανε την σέντρα. 6-9 Γεωργίου, ένα κοντρόλ. Διώξιμο και η Κόξ θα βγάλει την μπάλα εκτός περιοχής. Ανόκιε, Ντάντας, Φρίντα. Κάθετα για την Ντάντα, η Σιακαλή παραχωρεί πλάγιο. Όπως έχει εξελιχθεί το πρώτο εμίχρονο, νομίζω ότι η Λευκοθέα προσπαθεί να κρατήσει το 1-0 και να πάει στα αποδυτηρία με αυτό το σκορ. Έχει ανεβάσει λίγο την πίεση η ομάδα των Ladies. Χαραλάμπους. Μέσα από δύο θέλησε να κινηθεί. Λέγχει Γεωργίου. Να βάλει πίεση και υπκερή. Κέρδισε Χαραλάμπου. Ειρήνη Μιχαήλ. Κρατά την μπάλα. Κάνει ωραίες ενέργειες. Παναγιώτου. Η κόντρα της Ντάντα στο πλάγιο για την Λευκοθέα. Τέλεσε το πλάγιο Σιακαλή, Παναγιώτου και απομάκρυνση από την Γεωργίου. Η Φρίτα πέρασε από την ξένια την Γεωργίου που την κράτησε λίγο. Συνέχεια στο παιχνίδι, ζήτησαν φάουλ. Και το πλάγιο για την Λευκοθέα. Εδώ είναι η φάση με την ξένια την Γεωργίου. Βλέπετε το χέρι ήταν στον ώμο και κάτω της Φρίτα. Ματθαίου. Μπήκαμε στο τρίτο λεπτό του έξτρα χρόνου. Λάποντα. Για την Σάβα. Ηρεμά, ηρεμά, ηρεμά.
πιο πίσω, πέντε, πέντε άλλα πιο πίσω. Ακόμα δέκα. Behind you. Behind you. Ανέβασκα μπροστά τη. Κεφαλιά από την Ανόγκυε, τέλος πρώτου ημιχρόνου στον τελικό του κυπέλλου γυναικών. Απόλλων Ladies Λευκοθέα 1-0 από τον γκολ της Φρίντα στο 22ο λεπτό. Με αυτό το σκορ οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια για το πρώτο μέρος. Στο οποίο οι Απόλλων Ladies κυριάρχησαν και βλέπετε. Τα στατιστικά 5-0 τελικών προσπαθειών, 3 στον στόχο για τις Ladies. 0-2 οι αποκρούσεις, 3-0 τα corner από ένα offside, 5-6 τα foul. Καμία κίτρινη κάρτα, η κατοχή κλείνει στο 70% για τις Ladies. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε την περιγραφή του. Επιστρέψαμε στην Περιστερώνα και το γήπεδο της Δόξας για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου του τελικού κυπέλλου γυναικών. Απόλλων Ladies Λευκοθέα 1-0, σκορ πρώτου μέρους με τον γκολ της Φρίντα στο 22ο λεπτό. Σε ένα πρώτο μέρος που οι Απόλλων Ladies έλεγχαν τον ρυθμό, έφτιαξαν τις ευκαιρίες, είχαν και ένα δοκάρι, πέτυχαν έναν γκολ και για την ώρα έχουν τον ζητούμενο. Απ' την άλλη η Λευκοθέα προσπάθησε στο πρώτο μέρος να κρατήσει ένα χαμηλό τέμπο στο μάτς. Τα κατάφερε για περίπου 20 λεπτό. Στην συνέχεια οι Ladies ανέβασαν στροφές και βρήκαν τον τρόπο να σκοράρουν. Που μια λάθος εκτίμηση στον χώρο άμυνας της ομάδας των Λατσιών. Χωρίς αλλαγές ξεκινούν το δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες. Θα πάω κάτω στους δύο συναδέλφους. Ακούσω και το σχόλιο τους για το πρώτο ημίχρονο. Ξεκινώντας από την Μαρίνα που είναι δίπλα στον πάγκο των Ladies. Έλα Μαρίνα. Ναι, εντάξει ούτε εδώ δεν υπάρχουν αλλαγές, Ανδρέα. Εντάξει, οι Ladies πήγαν με το προβάδισμα στα αποδυτήρια. Αυτό που θέλει πλέον τώρα ο προπονητής είναι ένα γρήγορο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο για να, έτσι, να φτάσει η ομάδα του λίγο πιο κοντά στην κατάκτηση του τροπέου. Πάμε και στον Πέτρο. Από την άλλη, Ανδρέα, σίγουρα αυτό που περιμένουμε από τη Λευκοθέα Λατσιών είναι την αντίδραση και είναι το ζητούμενο για την ομάδα του Στέγιου Τσακλή, ο οποίος σίγουρα θα είχε να πει αρκετά πράγματα στα αποδυτήρια στις ποδοσφαιρίστριες του. Όλα έτοιμα για την σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Με την Παναγιώτου, η πάσα της δεν πέρασε από την Κώστα Πλάγιο για τις Ladies. Σουρπρίζ. Παναγιώτου για την Φρίτα που πιέστηκε. Η Τάντας, πάσα ήταν για την Φρίτα, ήταν δυνατή όμως. Παναγιώτου, σουρπρίζ, Σάβα. Ωραία, πάσα για την Ανόκιε. Το σούτ που έγινε πάνω από τα δοκάρια, πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Την Γεωργίου έγινε το σιούτ. Το οποίο δεν ανησύχησε την Ζαχαρίου. Εδώ είναι η φάση. Με την πάσα της Ανόκιε και το σιούτ της Γεωργίου πάνω από την εστία της Ζαχαρίου. Σιακαλή στην μάχη με την Ανόκιε. Έβγαλε την άμυνα η Εφθαλία Σιακαλή. Χαραλάμπους. Πάσα εκεί που ελέγχει η Σουρπρίζ και η Μαθαίου που βγήκε από την εστία της.
και αλλάζει με την Λαμπόντα. Τώρα προσπαθούν να βάλουν πίεση ψηλά της Λευκοθέας και η Φιλίππα Ισάβα θα παραχωρήσει το πλάγιο. Σάβα. Για την Γιάννου ήταν η πάσα δυνατή. Παναγιώτου προσπάθησε να βάλει πίεση. Μαρία Παναγιώτου τον λέει της κέρδισε όμως και άλλαξε με την Φρίτα και είχε πάλι την κατοχή. Ξανά η αρχηγός των Ladies. Γιάννου. Πέρασε από την Χαραλάμπους, της έκανε φάουλ. Η Χαραλάμπους. Εδώ είναι. Κάτω χαμηλά η παράβαση. Στο δεξί πόδι. Η Ντάντας και η Μαρία Παναγιώτου πίσω από την μπάλα. Παναγιώτου δείχνει να είναι αυτή που θα εκτελέσει. Εκτέλεσε η Παναγιώτου πάνω από τα δοκάρια της Ζαχαρίου. Γεωργίου για την Κώστα. Απελευθερώθηκε η πάσα της. Πέρασε από την Μαρινέλα την Παναγιώτου. Η Γιάννου κάλυψε το πλάγιο για τις Ladies. Δύο οδηγίες του κ. Μαρθέου στην Μαρία την Παναγιώτου. Ο Πόγκ για την Λαμπόντα. Πάσα για την Φρίτα. Ξανά η Λαμπόντα. Άλλαξε την μπάλα με την Γεωργίου. Η πάσα της σταμάτησε στην Κόξ, αυτή την ύψος για την Ειρήνη την Μιχαήλ. Την έβαλε μπροστά με κεφαγιά, θέλει να μπει στην περιοχή. Κρατά ωραία την μπάλα, έκανε και την σέντρα, βγαίνει την Αθέου. Ο Πόγκ λάζει με την σουρπρίζ. Πεντάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο το οποίο κυλά όπως ολοκληρώθηκε το πρώτο. Με την Απόλλων Ladies δηλαδή να έχει την κατοχή της μπάλας. Πλάγιο για την Λευκοθέα εκτελέστηκε από την Σιακαλή για την Ειρήνη την Μιχαήλ. Νέο πλάγιο αυτήν φορά για τις Ladies. Λαμποντά και Γεωργίου. Πάσα για την Ντάντας. Και η σουρπρίζ. Ο Πόγκ. Ανόκιε. Κάνε κίνηση Γεωργίου, βγήκε πρώτη στην μπάλα η Κόξ. Παναγιώτου για την Κώστα, η πάσα της πάει στην σουρπρίζ. Φρίτα. Ωραία ενέργεια για την Παναγιώτου, μπήκε αυτή στην περιοχή, έκανε και το γύρισμα. Υπάρχει offside.
Εδώ είναι η φάση. Στην πάσα της Φρίτα στην Μαρία την Παναγιωτού. Η υπόδειξη. Το γέμισμα της Ζαχαρίου. Φεύγει απευθείας έξω. Φρίντα. Πίσω στην Οπόγκ. Λαμποντά. Ανέβηκε η Χαραλάμπους να βάλει πίεση. Καλά πέρασε, η Λαμπόντα θα διώξει στην Οπόγκ, η οποία απομακρύνει. Κεφαγιά της Χαραλάμπους. Γεωργίου, Ανόκιε, πάσα για την Φρίντα, παναμπερδευτούν εκεί η Γεωργίου και η Κώστα. Βγήκε εν τέλει άμυνα με την Κόξ και την Σιακαλή να παίρνει μια κόντρα, την Ανόκιε να ακολουθεί, μπαλά φεύγει έξω το πλάγιο για την ομάδα των Ladies. Σακαλή και πάλι. Πάσα δυνατή ήταν για την Μιχαήλ. Βγήκε η Ματθαίου. Λαμποντά. Σένια Γεωργίου. Πάσα της ήταν δυνατή για την Ανδρία Μιχαήλ. Και πάει Γιάννου στην ευκαιρία. Έκανε το πλασέ η Ζαχαρίου. Εντυπωσιακά. Καπάρωσε την μπάλα στο 55. Ευκαιρία για τις Ladies με την Γιάννου να μπαίνει στην περιοχή και να εκτελεί με το δεξί. Η Ζαχαρίου όμως δήλωσε παρόν και μάζεψε τώρα την μπάλα. Την κάλυψη της ξένιας της Γεωργίου. Εδώ είναι η πάσα της Ντάντας, πανέξυπνη. Γιάννου μπήκε στην περιοχή και μάλλον δεν είχε πολύ καλή ισορροπία και αυτό ενδεχομένως να στήχησε. Παραμένει το 1-0 στον τελικό του κυπέλλου. Σακαλή βάλει εκτός το πλάγιο και τις Ladies. Ματθαίου, από την πίεση της Ειρήνης Μιχαήλ παραχωρεί πλάγιο, θέλει να μείνει ψηλά η Λευκοθέα. Σακαλή στην εκτέλεση του πλαγίου, εκεί που είναι η Σάβα, με κεφαγιά από μάκρινε, Μιχαήλ. Πρέπει να ετοιμάζει αλλαγή ο κύριος Ματθαίου. Πάμε καλώς στην Μαρίνα να μας ενημερώσει. Να δίνει οδηγίες στη Μανίσα Ανδρέα, για να είμαι ειλικρινής. Και θεωρώ ότι σε πολύ λίγο θα ετοιμαστεί για να περάσει το παιχνίδι. Για την ώρα δεν έχω ενημερώσει ποια θα αποχωρήσει. Θα δούμε σε λίγο. Περιμένουμε λοιπόν για την πρώτη αλλαγή της Apollo Ladies. Για την ώρα η Σιακαλή έχει την μπάλα από αριστερά για την Λευκοθέα και θέλει να αποφύγει την Φιλίππα την Σάβα. Προσπάθησε για το 1-2 με την Μιχαήλ, δεν βγήκε η συνεργασία. Γεωργίου κεφαγιά της σουρπρίζ για την Μαρία την Παναγιώτου. Την επιτηρεί η Κώστα. Έκανε το κοντρόλ η Παναγιώτου, η πάσα της δεν πέρασε. Κώστα
Ειρήνη Μιχαήλ, ωραία ενέργεια. Και η πάσα για την Κώστα, η Λαμπόντα βγήκε αποφασιστικά και παραχώρησε πλάγιο. Και κάνει και ένα ωραίο κοντρόλ ο προπονητής των Ladies, δεν πήγατε. Εδώ είναι η φάση με την Μιχαήλ, να κάνει την πάσα για την Κώστα. Η Λαμπόντα βγήκε αποφασιστικά και απομάκρυνε την μπάλα. Ο Πέτρος ζήτησε τον λόγο. Πάμε κάτω. Έλα, Πέτρο. Ναι, θα έχουμε την πρώτη αλλαγή και για την Λευκοθέα Λατσόνη. Μαρίλια Κωνσταντίνου είναι η ποδοσφαιρίστρια που ετοιμάζεται και θα περάσει στη θέση της Ελένης Παναγιώτου. Κωνσταντίνου αντί Παναγιώτου, αλλάζει το ένα winger ο κύριος Τσακλής σε λίγο. Λευκοθέα κερδισμένο ένα πλάγιο. Με την Κώστα. Σουρπρίζ, απομάκρυνε. Η Φρίτα τρέχει να βάλει πίεση στην Κόξ που δίνει ύψος στην μπάλα και φαγιά. Δεν γίνεται από την Τάντας η Παναγιώτου για την Φρίτα. Και η Ζαχαρίου που ελέγχει στο 59. Είναι έτοιμη η Κωνσταντίνου. Περάσει στην θέση της Ελένης Παναγιώτου για την Λευκοθέα. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Πρώτη στο παιχνίδι. Με τον αριθμό 20 η Μαρίλια Κωνσταντίνου. Αποχώρησε η Παναγιώτου, την βλέπετε, από την απέναντι πλευρά. Η Γιάννου είναι αυτή που θα αποχωρήσει, όπως με ενημερώνει η Μαρίνα, για να περάσει την θέση της η Μανίσα για την Apollo Ladies. Στο 60. Χαραλάμπος, Φιλίπ Πασάβα νικήτρια στην μονομαχία, γύρισε πίσω στην Λαμπότα, έχασε αυτή για λίγο το κοντρόλ και έδωσε την ευκαιρία στην Λευκοθέα να κερδίσει με την Κωνσταντίνου και την Χαραλάμπος. Ξανά η Χαραλάμπος έκανε το σούτ και στείλε την μπάλα έξω. Απειλεί η Λευκοθέα για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο, στο 60 λεπτό. Αυτό είναι το πρώτο σούτ για την Λευκοθέα. Εκτός στόχου. Έτοιμη η Μανίσα. Η Γιάννου, αυτή που αποχωρεί. Πρώτη αλλαγή και για τις ladies. Σε κάποιες οδηγίες νωρίτερα ο Ματθαίους την Παναγιώτου, την Μαρία την Παναγιώτου, και την βλέπω να κινείται εκεί στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ξέρω αν θα είναι αυτή η δεύτερη χαφ δίπλα στην Φιλίππα την Σάβα με την είσοδο της Μανίσα, η οποία καλύπτει το άκρο της επίθεσης συνήθως. Εδώ είναι. Μάλλον κάτι τέτοιο. Γιατί παραμένει στον χώρο της μεσαίας γραμμής η Μαρία Παναγιώτου. Η Οπόγκ αλλάζει με την Λαμπόντα. Η πάσα της πήγε στην Τσακαλή που έχασε το κοντρόλ και η Γεωργίου θέλει να βρει την Τάντας. Υπάρχει offside. Δεν γιώνει η φάση. Σάβα. Το πλάγιο για την Λευκοθέα. Ο Πόγκ. Η Ζαχαρίου θα απομακρύνει σε πλάγιο. Η
Γεωργίου, Μανίσα, η σουρπρίζ να κάνει την σέντρα στην περιοχή, αλλά βρίσκει στην κυρία του Μάζου. Γεωργίου. Κωστά. Πάσα της πέρας έξω. Μιχαήλ έχασε από την Μανίσα. Τι κάνει κίνηση στον κεντρικό διάδρομο. Οι Παναγιώτου ελέγχουν στον χώρο άμυνας τους ή της Λευκοθέας με την Σιακαλή που κάνει ωραία ενέργεια να αποφύγει την Παναγιώτου. Και θέλει να βρει την ειρήνη την Μιχαήλ. Πάει να πάρει τις κόντρες. Μπαίνει στην περιοχή το σούτ. Μεγάλη απόκρουση από την Ματέου. Ξεκάθαρη ευκαιρία πρώτη στον τελικό για την Λευκοθέα να ισοφαρίσει το σκορ. Ήταν εκεί η Ματέου, δείτε το λανθασμένο κοντρόλ της Οπόγκ, την πίεση της ειρήνης της Μιχαήλ που πήρε και την κόντρα, εκτέλεσε με το αριστερό πάνω στην Ματέου που έδιωξε σε κόρνερ με το πόδι. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Λευκοθέα, το κόρνερ εκτελέστηκε, μπάλα τώρα θα απομακρυνθεί με την Μανίσα. Σκομμένο σημειάκι όμως. Λάποντα. Ματέου, πια νωρίτερα αρνήθηκε το 1-1 στην ειρήνη την Μιχαήλ. Κεφαλιά της Φρίδα πάνω στην Κερί. Σιακαλή, πάσα τη σταμάτησε στην Φιλίππα την Σάβα, που κάνει λάθος με τη σειρά της. Η Σιακαλή ελέγχει, πιέζεται από την Ανόκιε. Τώρα θα απομακρύνει εκεί που είναι μόνο παίκτρια των Ladies. Η Λάμποντα ήταν. Κέρδισαν όμως με την Χαραλάμπλουση της Λευκοθέας. Η Λίπα Ισάβα παραχώρησε το δεύτερο κόρνερ. Νομίζω το δεύτερο είναι για την Λευκοθέα. Πάει Χαραλάμπους για την εκτέλεση, ο κόσμος της Λευκοθέας πήρε μπρος από την φάση νωρίτερα. Για να δούμε τι θα φέρει αυτή η στημένη φάση για την ομάδα των Λατσιών. Εκτέλεσε η Χαραλάμπους, πέρασε μπάλα, Ματέου έδιωξε. Με την Μανίσα να κάνει εκπληκτική ενέργεια για να απελευθερωθεί. Και την πάσα για την Τάντας που δεν έφτασε ποτέ. Επέστρεψε Σιακαλή, έβγαλε την άμυνα, πήρε και το φάουλ. Και είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο η Εφθαλία Σιακαλή. Για να βγάλει στην αντεπίθεση της Ladies η Μανίσα νωρίτερα. Εδώ είναι το φάουλ κάτω χαμηλά από την Μανίσα στην Σιακαλή. Κόξ ετοιμάζεται για την εκτέλεση του φάουλ για την Λευκοθέα στο 67. Κεφαγιά από την Λαμπόντα, η οποία απομακρύνει κιόλας. Πάει Ανόκιε, σταματά το παιχνίδι η κυρία του Μάζου. Η Λαμπόντα, όχι δεν είναι η Λαμπόντα, αντιμετωπίζει πρόβλημα. Μαρία Παναγιώτου είναι. Εδώ είναι, που τραυματίστηκε στο πρόσωπο από την προσπάθεια που έγινε της Άντριας της Μιχαήλ. Μαρία Παναγιώτου κινείται στα χάφη, πάμε δίπλα από την Φίλιππα Σάβα. Ξεκίνησε το παιχνίδι
στο άκρο της επίθεσης. Από τη στιγμή που πέρασε την Μανίσα στο γήπεδο ο κύριος Ματθαίου, μετατόπισε την Παναγιώτου. Μιχαήλ, κερί είναι, όχι Μιχαήλ. Έχασε την κατοχή. Κώστα. Η κατοχή είναι για τις ladies, για φάλλη. Λαμπόντα σε συνέχεια. Σάβα, Φρίντα και Ντάντας. Η Κώστα κάνει λάθος. Η Μανίσια είναι εντός περιοχής. Έκανε και την σέντρα. Μπαλά είναι out. Ανοκίε. Γεωργίου. Σακαλή. Θα διώξει εκεί που η Σάβα κάνει ωραίο κοντρόλ. Καθυστέρησε λίγο για την πάσα. Τώρα γυρίζει πίσω στην Λαμπόντα που απομακρύνει. Ξένια Γεωργίου πρώτη στην μπάλα. Χαραλάμπου σήκωσε για την Μιχαήλ. Παναγιώτου θέλει να συνεργαστεί με την Μιχαήλ. Η σουρπρίζα απομακρύνει. Κωνσταντίνου. Κάνει λάθος πάσα. Λαμπόντα, Ανόκιε. Πάει να γίνει πιο επιθετική ομάδα της Λευκοθέας. Και αυτό μπορεί να δώσει το δικαίωμα στον Απόλλωνα να βρει χορούς. Μιχαήλ. Φάουλ από την Ντάντας. Τελευταίο 20 λεπτό στον τελικό. Κόξ εκτέλεσε το φάουλ. Ματέου άφησε την μπάλα να περάσει. Επικίνδυνη η σκέψη και αυτό που έκανε. Η Ματέου πέρασε δίπλα από το δοκάρι η μπάλα. Θα δούμε την φάση με την Κερί και να πάμε κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Κάνε λάθος η Κωνσταντίνου. Η Λαμπόντα πάσα για την Φρίντα. Η Ξένια Γεωργίου και η Ανόκιε που κέρδισε. Και υπάρχουν προϋποθέσεις τώρα για τις ladies. Είναι γρήγορη η Ανόκιε. Μπήκε στην περιοχή, έκανε και το γύρισμα. Πέρασε η μπάλα και έφτασε στην Ζαχαρίου. Δεν έφερε κάτι αυτή η επιθετική προσπάθεια για τις ladies. Σακαλή κάνει ωραία τρίπλα και στέλνει την μπάλα στο κεφάλι της Λαμπόντα. Κωνσταντίνο προσπαθεί να κατεβάσει. Μπάλα είναι out, πλάγιο για τις ladies. Εδώ η φάση νωρίτερα με την Ανόκιε. Νομίζω υπάρχει κάτι με την Cox. Πάμε κάτω στον Πέτρο Μος που ζήτησε τον λόγο και εδώ η ενέργεια της Ματθαίου νωρίτερα. Έλα Πέτρο. Νομίζω, Ανδρέα, θα ακούγονται μέχρι πάνω οι φωνές του Στέγιου Τσακλή. Είναι ασυγκράτητος στον πάγκο του και ήταν χαρακτηριστική οδηγία που έχει δώσει στην Μαρίλια Κωνσταντίνου, της οποίας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θέλει καθαρό μυαλό στο παιχνίδι και συγκέντρωση. Κάθε την πάσα στην περιοχή βγαίνει η Ζαχαρίου και μαζεύει την μπάλα. Έχει κάνει λίγο πιο επιθετική την Λευκοθέα, νομίζω Πέτρο, ο προπονητής. Ακριβώς, είναι αυτό ουσιαστικά που αναφέραμε και στο ημίχρονο, ο Ανδρέα, ότι θα έψαχνε την αντίδραση στο παιχνίδι ο Στέγιος Τσακλής και ιδιαιτέρως μετά την τεράστια χαμένη ευκαιρία της Ειρήνης Μιχαήλ, έχει ζωντανέψει αρκετά νομίζω η Λευκοθέα Λατσόν. Τάντας για την Φρίντα, δεν κατάφερε να γίνει κάτοχος, απ' την άλλη Μαρίνα. Είναι οφθαλμοφανές ότι με την Μανίσια στον αγωνιστικό χώρο βρίσκει περισσότερους χώρους στην επίθεση η ομάδα των ladies. Δεν κατάφερε μάλλον έως τώρα να φτιάξει
μια ξεκάθαρη τελική προσπάθεια για να φτάσει ένα δεύτερο γκολ, το οποίο με βάση την εικόνα νομίζω ότι θα καθαρίσει τον τελικό. Ναι, νομίζω ότι και στο σημείο που είμαστε, Ανδρέα, τώρα να έρθει ένα δεύτερο γκολ για τις Ladies, θα είναι ουσιαστικά με το 1,5 πόδι στην κατάκτηση του τροπέου. Αν και έτσι δεν είναι και ιδιαίτερα ικανοποιημένος ο Ανδρέας Μαθαίου, βλέποντας την Λευκοθέα να βρίσκει χώρους και να απειλεί την ομάδα του. Εν τούτης, εντάξει, προσπαθεί από τον πάγκο να καθοδηγήσει σωστά τις παίκτριες του, έτσι ώστε να αποβάλουν το άγχος, γιατί έτσι υπάρχει, δεν ξέρω αν μόνο εγώ το νιώθω, αλλά υπάρχει άγχος και πίεση στις Ladies. Ίσως είναι το γεγονός ότι κουβάλουν και αυτό τον τίτλο του φαβορί και θεωρούν ότι πρέπει πάση θυσία να κατακτήσουν τον τίτλο και να, έτσι να μην τις βοηθά να κάνουν και το καλύτερο τους παιχνίδι. Όντως, νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο το που λείπει είναι το καθαρό μυαλό για τις Ladies, γιατί δεν είναι ότι δεν ελέγχουν τον ρυθμό, το κάνουν, όμως από τη στιγμή που γίνεται αυτό και δεν φτιάχνουν και την ευκαιρία για να πετύχουν και ένα δεύτερο γκολ, η Λευκοθέα παραμένει στο παιχνίδι και είναι μια ομάδα που μπορεί να βρει την φάση που ψάχνει όπως νωρίτερα με την Ειρήνη την Μιχαήλ και να ισοφαρίσει. Για την ώρα το 1-1, το 1-0 μάλλον, όπως έχει διαμορφωθεί από το 22ο λεπτό και τον κόλ της Φρίτα παραμένει. Είμαστε στο 74. Η κατοχή της μπάλας στο 63% εναντί 37% της Λευκοθέας. Έχει πέσει συγκριτικά με το πρώτο ημίχρονο που ήταν γύρω στο 70% για τις Ladies. Κερί. Βλέπετε αυτό το πλάνο πως έχει ανεβάσει τις γραμμές του κύριος Τσακλής. Κάτι που δεν είδαμε σε κανένα σημείο του πρώτου μερούς. Δηλαδή την Κόξ και την Ξένια τη Γεωργίου να πατούν την μεσαία γραμμή. Σάβα έστειλε την μπάλα εκεί που είναι η Κόξ. Αυτή αλλάζει με την Σακαλή, βγήκε η προσποίηση, βγήκε η μπάλα όμως εκτός. Εξαιρετική πάσα για την Μανίσια. Δυνατή λίγο για την Φρίτα, έδιωξε σε κόρνερ η Κόξ στο 75. Η Παναγιώτου στην εκτέλεση του κόρνερ. Έστειλε την μπάλα στην περιοχή και φαγιά που έγινε 2-0 για τις Ladies. Πρέπει να είναι η Φρίδα η σκόρερ. Πήγε πάντως στα δίχτυα, αυτό έχει σημασία και πετυχαίνει το ζητούμενο η Apollo Ladies. Αντίδραση του κύριου Τσακλή, ισχυρό προβάδισμα κατάκτησης του κυπέλου για την ομάδα των Ladies. Με την Φρίντα, εδώ είναι εκτέλεση του κόρνερ της Παναγιώτου, πάρα πολύ καλή ήταν η κεφαγιά της Φρίντα στα δίχτυα, στην καρδιά της μικρής περιοχής. Δεν σηκώθηκε καν για άλμα, εκεί πήγε η μπάλα, στατική ήταν και την έστειλε στα δίχτυα για δεύτερη φορά. Apollon Ladies, Λευκοθέα, 2-0 στον τελικό του κυπέλου γυναικών. Αυτό που χρειάζεται να κάνει τώρα η ομάδα των Ladies είναι να διαχειριστεί το υπέρ της προβάδισμα, το οποίο είναι ισχυρό και με βάση την εικόνα του αγώνα και τον χρόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Θα πρέπει να γίνουν τρομερά πράγματα από την Λευκοθέα για να αλλάξει κάτι ως προς τον νικητή του τελικού.
Μανίσια. Μιχαήλ. Και είναι και ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί η Λευκοθία τώρα. Το γεγονός ότι το δεύτερο γκολ Πέτρο της ομάδας των Ladies ήρθε στο σχετικά καλό χρονικό διάστημα της Λευκοθέας στο παιχνίδι. Ακριβώς, Ανδρέα, θα έλεγα ότι ήρθε σε ένα καθοριστικό χρονικό σημείο αυτό το γκολ, εκεί που ανέβασε ρυθμό η Λευκοθέα Λατσόν και έδειχνε να είναι πιο απειλητική στο παιχνίδι. Ήρθε το δεύτερο γκολ της Κριστίνα Φρίντα και κάπως έτσι αποτελμάτωσε και τα όνειρα που είχε εδώ ο προπονητής. Είναι φανερή η απογοήτευση στο πρόσωπό του, τα λέει τώρα εδώ με τον βοηθό προπονητή, να κάνουν το δικό τους πλάνο τους ώστε να βγάλουν όποια αντίδραση μπορούν για τα εναπομείνοντα λεπτά. Απ' την άλλη, νομίζω ότι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Μαρίνα, για το άγχος που φαινόταν να έχουν οι παίκτριες του κ. Μαρθαίου, σίγουρα θα έχουν ξαλαφρώσει τώρα. Σίγουρα. Εντάξει, ήρθε και λίγο κόντρα στη ροή του αγώνα αυτό τον γκολ, εκεί που η Λευκοθέα πίεζε, προσπάθησε να ισοφαρίσει, έτσι και ο κόσμος, βλέποντας τις προσπάθειες της ομάδας, αναπτέρωσε και αυτός το ηθικό τους περισσότερο. Ήρθε το δεύτερο γκολ τώρα των Ladies και να ηρεμήσει την ομάδα, αλλά και να τους δώσει και ένα ξεκάθαρο προβάδισμα πλέον όσον αφορά τον τίτλο. Γιατί όσο πλησιάζει η ώρα, είναι λογικό να ολοκληρωθεί ο αγώνας, είναι λογικό ότι πλησιάζουν και ακόμη πιο κοντά στον τίτλο. Και ήταν χαρακτηριστικός και ο τρόπος που πανηγυρίστηκε, έτσι, σαν ανακούφιση περισσότερο, Ανδρέα. Η Παναγιώτου είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο, θα πάρει φάουλ και νομίζω ότι θα έχουμε και την πρώτη κίτρινη στον τελικό, στην Ξένια την Γεωργίου, το 79. Πρώτη κίτρινη για παίκτρια της Λευκοθέας. Διαμαρτύρεται και η Παναγιώτου. Νωρίτερα είχε γίνει ένα μπέρδεμα σε ένα φάουλ. Είναι καθαρή κίτρινη στην Γεωργίου, η οποία κράτησε την Παναγιώτου. Η σουρπρίζ θα δώσει συνέχεια. Τελευταίο δεκάλεπτο στον τελικό. Και κίτρινη στον προπονητή της Λευκοθέας, τον κύριο Τσακλή. Για διαμαρτυρίες προφανώς. Κίτρινίζεται και ο προπονητής. Σάβα. Για την Λαμπόντα. Σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά της Φρίτα. Το ανάποδο, εντυπωσιακό 3-0. Καθαρίζουν τον τελικό οι Ladies με ένα αριστούργημα στο 81. Ξέρω αν είναι η Ντάντας αυτή που το έκανε. Όντως αυτή είναι. Με ανάποδο ψαλίδι, οι Apollo Ladies δίνουν διαστάσεις θριάμβου στον τελικό του κυπέλλου. Εδώ είναι η φάση, κεφαγιά της Φρίτα, το ανάποδο από την Ντάντα στα δίχτυα της Ζαχαρίου. 3-0 στον τελικό. Εδώ ξανά και ξανά η φάση του γκολ, του τρίτου γκολ της Apollon Ladies. Φάνηκε πάντως να είναι λίγο πιο μπροστά η Ντάντας στην εκτέλεση. Το 3-0 έγινε όμως και θα έχουμε και αλλαγή για την ομάδα της Λευκοθέας. Βλέπω την Κερί να αποχωρεί. Έλα, Πέτρο. Η Ελεονόρα Βασιλείου θα περάσει στη θέση της Μαρίνας Πκερί. Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι, Ανδρέα, ότι και μετά το τρίτο γκολ που έχει δεχθεί η ομάδα της Λευκοθέας Λατσόν, πλέον έχουν γίνει ξεκάθαρα τα πράγματα στον τελικό. Και εντάξει, από εδώ και πέρα νομίζω διαδικαστικού χαρακτήρα πλέον το παιχνίδι.
έγινε η αλλαγή με την Βασιλείου να αντικαθιστά την Πκερή. Παναγιώτου. Ωραίο το τακουνάκι για την σουρπρίς. Κάθετα για την Μαρία την Παναγιώτου. Μπήκε στην περιοχή. Έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Η κατοχή για την Λευκοθέα. Σκληρές διαμαρτυρίες για πέναλτι από πλευράς των Ladies. Είναι κάτω παίκτρια της Λευκοθέας παντός. Νομίζω η Άντρια η Μιχαήλ είναι με τον αριθμό 8. Όντως αυτή είναι και εδώ είναι η φάση που τραυματίστηκε η χαφ της Λευκοθέας. Η φάση νωρίτερα με την πτώση της Μαρίας Παναγιώτου. Και το ανάποδο της Ντάντας, το οποίο στο 81 διαμόρφωσε τον 3-0 στον τελικό του κυπέλου για την ομάδα των Ladies. Μιας και έχουμε διακοπή, πάμε κάτω στον πάγκο των Ladies και την Μαρίνα Αργυρού για τις αντιδράσεις βεβαίως. Λεπτό, Μαρίνα, ναι, να δούμε ναι, την ναι. φάση του τρίτου γκολ της Απόλλων Ladies, με συγχωρείτε. Εδώ η κεφαλιά της Φρίντα φαίνεται πιο μπροστά. Η Ντάντας πάνε και αυτή την πρώτη προβολή. Δεν υπάρχει VAR, θυμίζω. Τον γκολ μέτρησε. Έλα, Μαρίνα. Ναι, εντάξει, Ανδρέα, νομίζω ότι όλα έχουν τελειώσει πλέον. Αυτό που περιμένουν στον πάγκο των Apollo Ladies είναι να ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για το τελικό σφύριγμα και να ξεκινήσουν τα πανηγυρία για την κατάκτηση ακόμη ενός τίτλου. Τρίτο σερί κύπελο για τις Ladies, άλλο ένα double. Είπαμε, η ομάδα απόλυτη κυρίαρχος, η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους στο γυναικείο ποδόσφαιρο, αν και πιέστηκε μέχρι έτσι και τα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου με τη Λευκοθέα να προσπαθεί να φτάσει στην ισοφάριση και να διεκδικήσει το καλύτερο από αυτό τον αγώνα. Εν τούτης, η κυριαρχία του Ladies, η εμπειρία, η ποιότητα θες, μίλησαν στο τέλος, απέτυχαν οι παίκτριες του Ανδρέα Μαθαίου ακόμη δύο γκολ και ουσιαστικά είναι αγκαλιά με τον τίτλο. Και πάλι με την Ντάντας έκανε το γύρισμα, η Γεωργίου θα απομακρύνει και η μπάλα πάει σε πλάγιο για την ομάδα των Ladies. Τελευταίο πεντάλεπτο στον τελικό, τα πάντα έχουν κρυθεί όσον αφορά την ομάδα που θα σηκώσει το τρόπαιο εδώ στην Περιστερώνα. Ζήτησε τον λόγο και ο Πέτρος, πάμε κάτω. Θα έχουμε τριπλή αλλαγή για την ομάδα της Λευκοθέας Λατσόνη. Τρεις αλλαγές ουσιαστικά που απομένουν για την ομάδα των φιλοξενουμένων. Με τις Μαρία, Γιαννή, Γεωργία Χριστοδούλου και Σωτηρία Πολυδόρου να περνάνε εντός. Και εκτός θα περάσουν η Ειρήνη Μιχαήλ, η Ξένια Γεωργίου και η Χαρίκλια Κώστα. Δίνει την ευκαιρία και στις παίκτριες που είναι στον πάγκο, σε κάποιες εξ αυτών, ο κύριος Τσακλής, να αγωνιστούν στο τελευταίο διάστημα του τελικού. Η αλήθεια είναι πως έκανε την προσπάθειά της η Λευκοθέα και νομίζω ότι τόσο ο προπονητής όσο και οι άνθρωποι της ομάδας και ο κόσμος που ήρθε εδώ στην Περιστερώνα γνώριζε πως ήταν δύσκολο το έργο απέναντι σε μια ομάδα που κυριαρχεί τα τελευταία πολλά χρόνια στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Έγινε όμως η προσπάθεια, όπως και να έχει. Χάθηκαν κάποιες καλές στιγμές. Η μεγαλύτερη ήταν αυτή με την Μιχαήλ στο 64 και ενώ το σκορ ήταν στο 1-0. Αν γινόταν εκεί το 1-1, ίσως να μιλούσαμε κάπως διαφορετικά τώρα. Δεν έγινε όμως. Έγινε το 2-0 και στη συνέχεια το 3-0 για την Apollon Ladies, η οποία κατακτά το κύπελλο για την σεζόν 2023-2024. Έγιναν και οι αλλαγές, οι τρεις αλλαγές για την Λευκοθέα. Πολύ
Παναγιώτου. Δεν έκανε καλό κοντρόλ, έδωσε την ευκαιρία στην Μανίσα, η οποία και πάλι την κατοχή. Θέλει να βρει την Φρίτα, το σκέφτηκε μάλλον, κράτησε την μπάλα, Παναγιώτου για την Λαμπόντα. 88 λεπτά αγώνα. Πάσα για την Ανόκιε, το πλάγιο για τις ladies. Παναγιώτου. Μπάλα βγήκε εκτός. Πλάγιο για την Λευκοθέα. Offside ήταν στην φάση εδώ. Η υπόδειξη από την βοηθό. Ραλάμπους. Πάσα ήταν δυνατή. Και πάει κατευθείαν στην Μαρθέου, η οποία δήλωσε πάρον σε εκείνη την φάση, για την οποία σας είπα νωρίτερα με την Μιχαήλ στο τέτα-τέτ. Σε λίγο θα γνωρίζουμε και τον χρόνο καθυστέρησης. Πάμε κάτω στην Μαρίνα. Λοιπόν, η Ανόκια θα αποχωρήσει και θα πάρει τη θέση της η Φωτίου. Φωτίου αντί Ανόκια για τις ladies. Με το που ολοκληρωθεί ο αγώνας θα παρακολουθήσουμε και την απονομή του τροπέου στην Apollo Ladies. Καθώς και την απονομή στην πολύτιμότερη ποδοσφαιρίστρια. Τρία λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος. Δέκατο τρίτο κύπελλο για την Apollo Ladies το φετινό. Είναι η τέταρτη συνεχόμενη φορά που δίνει το παρόν σε τελικό. Το φετινό πρωτάθλημα ήταν το 14ο. Αυτά για την συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με την Μαρίνα για το ότι αυτή η ομάδα είναι απόλυτη κυρίαρχος στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Φωτίου, έχασε λίγο το κοντρόλ, μπαίνουμε στο έξτρα τρίλεπτο. Κωνσταντίνου κρατά την μπάλα, κάνει μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό της και αλλάζει με την Τσακαλή. Κόξ, πάσα για την Παναγιώτου, έβαλε μπροστά την μπάλα με την κεφαλιά, κάλυψε η Ματθαίου. Μαθαίου για την Λαμπόντα, δύο λεπτά για το τέλος. Μιχαήλ έχασε λίγο το κοντρόλ, Μανίσα πάει δεξιά και πάσα για την Φρίτα στον χώρο. Βγαίνει η Ζαχαρίου, είναι κάτοχος η Φρίτα, πάει πλάγια, έκανε και το σούτ της Ζαχαρίου, επέστρεψε και απέκρουσε στερώντας στην Φρίτα το hat-trick. Τελευταίες φάσεις στον τελικό, 1,5 λεπτό για το τέλος. Κωνσταντίνου θα χάσει από την Γεωργίου. Η πάσα για την Μανίσα, κάνε ωραία τρίπλα σε πρώτο χρόνο, έχασε σε δεύτερο. Κόξ. Παναγιώτου.
Φιλίπα Σάβα κέρδισε την μπάλα. Είναι μόνη όμως. Συνεχίζει να είναι κάτοχος. Ένα λεπτό για το τέλος. Θα χάσει στην συνέχεια, θα πέσει και στον αγωνιστικό χώρο. Συνεχίζεται το παιχνίδι πάντως με την Μανίσα Γεωργίου. Παναγιωτού. Σουρπρίζ. Σάβα πίσω στην Οπόγκ. Λέει τις κυκλοφορούν την μπάλα. Δεν θα αργήσει κυρία πυροφόρα του Μάζου να σφυρίξει για τελευταία φορά στον τελικό του κυπέλλου. Κάνε ωραία ενέργεια η μακρύ. Τέλος αγώνα. Η Apollon Ladies είναι κυπελούχος για την σεζόν 2023-2024. Κερδίζει στον τελικό την Λευκοθέα Λατσιόν με 3-0 εδώ στην Περιστερώνα. Άξια κυπελούχος η ομάδα της Λεμεσού. Άξια ταμπλούχος και την φετινή σεζόν. Έγινε προσπάθεια από την ομάδα της Λευκοθέας. Ήταν ανυπέρβλητο το εμπόδιο όμως αυτής της ομάδας που κατακτά άλλον έναν τίτλο στην ιστορία της. Εδώ είναι τα στατιστικά. 11 τελικές εναντί 2 της Λευκοθέας, 7 στον στόχο. Μία για την Λευκοθέα, μία 4 οι αποκρούσεις, 4-2 τα corner, 3-1 τα offside, από 9 φάουλ, μία κίτρινη κάρτα στην ξένια την Γεωργίου της Λευκοθέας. Η κατοχή κλείνει στο 60% υπέρ της ομάδας των Ladies.